Λοιπόν, στο σημερινό project θα χρησιμοποιήσουμε βαμβακερό κορδόνι. Το συγκεκριμένο είναι από την εταιρεία Bobini. Είναι το μέγεθος premium, το 5 mm πάχος, και είναι το συγκεκριμένο το χρώμα της άμμου, sand. Το βελονάκι που θα χρησιμοποιήσω θα είναι το νούμερο 7. Ξεκινάμε λοιπόν με 20 αλυσίδες για να κάνουμε το πάτο του καλαθιού. Συνεχίζουμε λοιπόν να κάνουμε άριχτα στη δεύτερη αλυσίδα, αλλά από την πίσω μεριά που κάνει αυτή εδώ τη καμπύλη, το νήμα. Οπότε θα μπούμε στη δεύτερη, αλλά από πίσω, και θα κάνουμε το πρώτο μας άριχτο. Στην επόμενη λοιπόν εδώ καμπύλη που κάνει το νήμα, μπαίνουμε και κάνουμε το επόμενο άριχτο. Και συνεχίζουμε. Κάνουμε λοιπόν την ίδια διαδικασία. Μπαίνουμε από την πίσω μεριά της αλυσίδας που κάνει τη καμπύλη και κάνουμε τα άριχτά μας μέχρι το τέλος. Έχω φτάσει λοιπόν προς το τέλος, αφού ξεκίνησα με 20 αλυσίδες, μπήκα στη δεύτερη αλυσίδα, οπότε πρέπει να έχω 19 άριχτα. Έχω βάλει και ένα σημάδι στο πρώτο, για όσους δυσκολεύονται να βλέπουν ποια είναι αρχή και ποιο είναι το τέλος. Οπότε στον επόμενο γύρο κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και γυρνάμε το πλεκτό μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε την ίδια διαδικασία, δηλαδή θα κάνουμε άριχτα από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι το σημάδι που έχουμε. Θα μπούμε λοιπόν όχι ανάμεσα, δηλαδή στην πίσω θηλιά, αλλά και στις δύο θηλιές, εδώ, και θα κάνουμε το πρώτο μας άριχτο. Αν θέλουμε, βάζουμε εδώ πέρα το σημάδι μας. Και συνεχίζουμε. Στην επόμενη θηλιά και στις δύο, δηλαδή θα μπούμε μέσα, εδώ, και θα κάνουμε το επόμενο άριχτο. Συνεχίζουμε. Στην επόμενη, κάνουμε λοιπόν την ίδια διαδικασία μέχρι να φτάσουμε και στο τελευταίο. Έχω φτάσει λοιπόν προς το τέλος. Έχω 19 άριχτα και συνεχίζω να κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία. Δηλαδή μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω το πλεκτό μου και μπαίνω ανάμεσα στις θηλιές, ανάμεσα στις αλυσίδες, και κάνουμε τα άριχτά μας. Πρώτο άριχτο, βάζουμε το σημάδι μας και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος, εδώ ανάμεσα. Μην ξεχνάτε να μετράτε σε κάθε γύρο, ώστε να μην σας ξεφύγει κάτι και να είναι σωστό. Κάνοντας λοιπόν την ίδια διαδικασία σε κάθε γύρο, θα φτάσουμε στο επιθυμητό μήκος που θέλουμε και θα κλείσουμε τη βάση του καλαθιού μας.
Κλείνω λοιπόν την κάμερα και μόλις φτάσουμε στο επιθυμητό μήκος που θέλουμε, θα ξανανοίξω την κάμερά μου. Είναι έτοιμη η βάση του καλαθιού, έχουμε κάνει το επιθυμητό μήκος που θέλουμε. Το συγκεκριμένο είναι 25x36. Έχω αφήσει τη τελευταία θηλιά εδώ για να κάνουμε και να σας δείξω πώς θα κάνουμε γύρω-γύρω το περίγραμμα του καλαθιού για να σηκώσουμε μετά τα τείχη του καλαθιού. Οπότε πάμε να σας εξηγήσω. Είμαι λοιπόν στην τελευταία θηλιά. Κάνω και το τελευταίο άριχτο και στη συνέχεια αυτό που πρέπει να γίνει είναι να βάλουμε κάποιες γωνίες για να έρχεται ομοιόμορφο το καλάθι μας. Και πώς θα γίνει αυτό? Ήδη έχουμε κάνει το ένα άριχτο, θα κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και ακριβώς στην ίδια θηλιά θα κάνουμε άλλο ένα άριχτο στην ίδια θηλιά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται μία γωνία για το καλάθι. Στη συνέχεια θα πάμε να κάνουμε τα άριχτα γύρω-γύρω. Εδώ πέρα ήδη έχουμε δημιουργήσει τα άριχτά μας και θα μπαίνουμε σε κάθε θηλιά από ένα άριχτο. Εδώ, 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 εδώ. Οπότε πάμε να κάνουμε τα πρώτα άριχτα μαζί. Θα πάμε εδώ να κάνουμε το επόμενο άριχτο. Και μετά εδώ που κάνει σαν μια καμπύλη, θα πηγαίνουμε εδώ να κάνουμε το επόμενο. Και μετά εδώ ανάμεσα. Θα πηγαίνουμε εδώ, βλέπετε, και εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν την ίδια διαδικασία μέχρι το τέλος. Και θα σας δείξω τι θα κάνουμε σε αυτή τη γωνία. Έχω φτάσει λοιπόν προς το τέλος. Έχω αφήσει επίτηδες τη τελευταία θηλιά για να σας δείξω τι θα κάνουμε. Οπότε μπαίνω στην τελευταία θηλιά με ένα άριχτο. Και βλέπουμε το η επόμενη αλυσίδα από την πάνω σειρά είναι αυτό εδώ. Το βλέπουμε. Είναι αυτό. Τώρα τι θα κάνουμε, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας άριχτο στην επάνω σειρά εδώ, ένα άριχτο, μία αλυσίδα στον αέρα και στην ίδια θηλιά άλλο ένα άριχτο για να δημιουργηθεί η γωνία του καλαθιού. Βλέπετε, έχει γίνει ένα ανάποδο γάμα. Και συνεχίζουμε κανονικά να κάνουμε τα άριχτά μας στις θηλιές. Έχω φτάσει λοιπόν στην άλλη γωνία. Έχω ξεχάσει να σας πω ότι καλό είναι να μου βάζετε στην αλυσίδα ένα σημάδι, ώστε θα σας εξηγήσω μάλλον αργότερα σε τι θα μας χρησιμεύσει. Λοιπόν, έχω φτάσει στο τέλος. Εδώ είναι η τελευταία θηλιά που πρέπει να κάνω το άριχτο. Οπότε κάνουμε το ένα άριχτο. Και για να γίνει η γωνία κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και ένα άριχτο στην ίδια θηλιά. Το τραβάμε και λίγο για να έρθει στα ίσα και να δημιουργηθεί η γωνία μας. Βάζουμε λοιπόν και το σημάδι μας στην αλυσίδα που κάναμε και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία όπως κάναμε και στο προπροηγούμενο γύρο.
που μπαίνουν τα άριχτα εδώ στην καμπύλη στην ευθεία και εδώ, εδώ και εδώ, εδώ μέσα και εδώ μέσα. Παίρνουμε και αυτό από πίσω να το πλέκουμε μαζί. Παίρνουμε εδώ και εδώ. Έχουμε φτάσει πάλι στο τέλος και η τελευταία γωνία που κάνουμε, γιατί εδώ είναι τα τελευταία άριχτα που κάναμε και εδώ είναι η πρώτη γωνία, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε και άλλα άριχτα εδώ πέρα. Οπότε κάνουμε λοιπόν εδώ το άριχτό μας, δεν χρειάζεται να κάνουμε αλυσίδα και ξανά άλλο ένα άριχτο, αφήνουμε λίγο νήμα. Κόβουμε το νήμα λίγο εδώ. Και θα κλείσουμε εδώ, που θα είναι η μία αλυσίδα από εδώ. Ξεκινάει η πρώτη. Παίρνουμε λοιπόν το νήμα. Και πρέπει να ξαναμπεί από εδώ. Άρα θα πάμε από την πίσω μεριά. Θα μπούμε σε αυτή εδώ την καμπύλη. Και θα βγούμε από εδώ. Εδώ. Και θα πάρουμε το νήμα. Το βγάλουμε από την πίσω μεριά. Αυτή λοιπόν είναι η επόμενη γωνία του καλαθιού και βάζουμε ένα σημάδι. Τώρα αυτό σιγά σιγά θα το πλέξουμε από μέσα με μία βελόνα. Είναι έτοιμη λοιπόν η βάση μας με τις 4 γωνίες που βάλαμε τα σημάδια. Οι διαστάσεις είναι 28 επί 37. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τα πλαϊνά του καλαθιού. Δεν έχει σημασία από πού θα ξεκινήσουμε. Βέβαια να μην είναι από γωνία για να γίνει πιο εύκολη η ζωή μας. Θα ξεκινήσουμε και θα σας πω τι θα κάνουμε στις γωνίες, ώστε να έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα και να βγαίνουν οι γωνίες πάρα πολύ ωραίες στο καλάθι. Αυτή είναι η καλή μεριά της βάσης του καλαθιού, οπότε θα το γυρίσουμε από την ανάποδη, η οποία είναι αυτή εδώ. Βλέπετε, υπάρχουν αυτές οι καμπύλες που το ξεχωρίζουν, που μπορείς να το ξεχωρίσεις. Και πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα πλαϊνά. Πάμε λοιπόν να μπούμε ανάμεσα εδώ στις θηλιές, εδώ, αλλά και στις καμπύλες που κάνει εδώ, ώστε να μπορεί να σταθεροποιείται καλύτερα τα τυχώματα του καλαθιού μας. Οπότε παίρνουμε νήμα και κάνουμε το πρώτο μας άριχτο. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο άριχτο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε στο επόμενο, μπαίνουμε εδώ ανάμεσα και εδώ σε αυτό σαν γεφυράκι που κάνει. Και
Κάνουμε το επόμενό μας άριχτο, παίρνουμε όμως και το νήμα να πλέκουμε μαζί. Και συνεχίζουμε. Εδώ, από κάτω και εδώ. Παίρνουμε και το νήμα από πίσω. Έχουμε φτάσει λοιπόν προς το σημάδι μας, είμαστε δηλαδή μία αλυσίδα πριν το σημάδι, όπου εδώ θα σας δείξω πώς θα γίνει η τέλεια γωνία του καλαθιού. Οπότε, τι θα κάνουμε? Μπαίνουμε κανονικά στην πρώτη θηλιά, σαν να πάμε να κάνουμε ένα άριχτο, έτσι, ανάμεσα και στη καμπύλη εδώ που κάνει, παίρνουμε νήμα. Και πάμε στο σημάδι μας εδώ, μπαίνουμε ξανά μέσα, ανάμεσα και στη καμπύλη, παίρνουμε ξανά νήμα και τραβάμε. Έχουν δημιουργηθεί λοιπόν τρεις θηλιές. Βγάζουμε την πρώτη από αριστερά τη θηλιά από το βελονάκι, την κρατάμε να μην μας φύγει και παίρνουμε νήμα, πάμε στην επόμενη θηλιά. Βγάζουμε από τη θηλιά τη δεύτερη και βγάζουμε και από την τρίτη. Και τώρα πάμε στην τελευταία θηλιά που έχει περισσέψει, παίρνουμε μέσα στη θηλιά, παίρνουμε νήμα και βγάζουμε τη θηλιά. Οπότε θα δείτε εδώ ότι δημιουργείται μία τέλεια γωνία. Συνεχίζουμε κανονικά όπως ξέρουμε, ανάμεσα και εδώ στη γεφυρούλα που κάνει και κάνουμε τα άριχτά μας. Συνεχίζουμε λοιπόν την ίδια διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στην άλλη γωνία, που πάλι θα αφήσουμε τη μία θηλιά πριν το σημάδι μας και θα κάνουμε την ίδια διαδικασία όπως κάνουμε σε αυτήν εδώ τη γωνία. Όπως θα δείτε, φαίνεται κάπως έτσι. Οπότε κλείνω το βίντεο και θα τα ξαναπούμε όταν φτάσουμε εδώ για να κλείσουμε το καλάθι μας. Έχω φτάσει λοιπόν πάλι προς το τέλος. Έχω αφήσει τη μία θηλιά που θα την κάνουμε μαζί για να δούμε πώς θα ενώσουμε το πλεκτό μας. Οπότε, κάνουμε το τελευταίο άριχτο εδώ. Και για να κλείσουμε το πλεκτό, τραβάμε λίγο το νήμα, μπαίνουμε ακριβώς σε αυτή εδώ τη θηλιά, εδώ είναι το πρώτο, εδώ μπαίνουμε από την πίσω θηλιά, παίρνουμε τη θηλιά μας εδώ και τη βγάζουμε από την πίσω. Και τώρα θα πάμε να μπούμε ανάμεσα στο V που δημιουργείται εδώ, ανάμεσα και από πίσω. Θα πάρουμε το νήμα μας, θα βγάλουμε άλλη μία θηλιά, θα βγάλουμε άλλη μία θηλιά προς τα μπροστά και θα μπούμε στην πίσω θηλιά που έχουμε αφήσει. Και αυτή την πίσω θηλιά θα τη φέρουμε από μπροστά.
και θα φαίνεται κάπως έτσι. Συνεχίζουμε λοιπόν τα άριχτα. Σε αυτά εδώ τα V που έχουν δημιουργηθεί από τον προηγούμενο γύρο, έτσι, θα μπαίνουμε μέσα εδώ και από την πίσω και από τις δύο θηλιές ανάμεσα και από κάτω από τη γεφυρούλα. Οπότε αυτό εδώ θα είναι η ένωση που θα γίνει για το γύρο μας όταν φτάσουμε πάλι προς το τέλος και θα κάνουμε την ίδια διαδικασία όπως κάναμε πριν. Συνεχίζουμε λοιπόν ανάμεσα και εδώ ανάμεσα, αν βλέπετε. Έχουμε φτάσει λοιπόν στη γωνία, έχουν μείνει οι δύο τελευταίες θηλιές εδώ που θα γίνει η γωνία και θα κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία που κάναμε πριν. Δηλαδή θα μπούμε μέσα εδώ στο V που κάνει, θα πάρουμε νήμα και θα τραβήξουμε λίγο. Θα πάμε στο επόμενο V, θα πάρουμε νήμα, θα τραβήξουμε λίγο. Θα βγάλουμε την πρώτη θηλιά, θα πάρουμε νήμα να βγάλουμε και τις δύο, θα ξαναμπούμε και θα βγάλουμε τις θηλιές. Και έχει γίνει πάλι εδώ πέρα η γωνία μας. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία, θα κάνουμε τα άριχτά μας ανάμεσα στα V και στις κάθε γωνίες θα κάνουμε αυτό που σας έδειξα. Μόλις φτάσετε στο τέλος, θα κάνετε το τελείωμα σε αυτήν εδώ τη θηλιά και θα συνεχίσετε για όσους γύρους θέλετε μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό ύψος. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει το καλάθι μας. Έχω κάνει συγκεκριμένα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 σειρές σε ύψος. Θα δείτε και εδώ πώς έχει διαμορφωθεί το καλάθι. Και θα πάμε τώρα στον τελευταίο γύρο να κάνουμε με βουβά γύρω-γύρω ομοιόμορφα στο καλάθι για να τελειοποιηθεί το καλάθι μας. Έχουμε κάνει εδώ το τελευταίο άριχτο, οπότε εδώ που είναι το πρώτο άριχτο θα πάμε να κάνουμε βουβό. Μπαίνουμε από κάτω από τη θηλιά, εδώ, παίρνουμε νήμα και τη θηλιά τη βγάζουμε από αυτή τη θηλιά. Και έχουμε κάνει εδώ το πρώτο. Βάζουμε εδώ πέρα ένα σημάδι για να ξέρουμε ποιο είναι το πρώτο και συνεχίζουμε κάτω από την αλυσίδα και από τις δύο θηλιές να κάνουμε τα βουβά. Και στο επόμενο. Έχω φτάσει προς το τέλος, κάνω τα τελευταία βουβά και φτάνω και στο τελευταίο και εδώ είναι το πρώτο βουβό που κάναμε, που έχουμε βάλει και το σημάδι μας. Τώρα θα πάμε να κόψουμε από το νήμα μας για να μπορέσουμε να κλείσουμε ομοιόμορφα αυτό εδώ. Ξεπερνάμε εδώ το νήμα και θα πρέπει να δημιουργηθεί μία θηλιά. Στη συνέχεια παίρνουμε τη βελόνα
Πάμε εδώ στο σημάδι μας και περνάμε μέσα από εδώ το νήμα. Στη συνέχεια πάμε εδώ μέσα και εδώ που κάνει ξανά ανάμεσα. Εδώ. Έφερα από πάνω την κάμερα για να δείτε καλύτερα πού θα μπω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα μπούμε εδώ στο V από κάτω. Και θα ξαναφέρουμε εδώ ανάμεσα και εδώ για να ασφαλίσουμε. Ασφαλίζουμε λοιπόν και το νήμα από τη μέσα μεριά και είναι έτοιμο το καλαθάκι μας.